Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Μόλις μπήκε και ο Πάνος. Πάνο. Καλησπέρα παιδιά για από μένα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Λογικά σε ακούνε, προφανώς. Να γυρίσουμε λοιπόν και οι δύο με κάμερες. Τελεία, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε 50 άτομα συνδεδεμένοι, οπότε είμαστε πολύ καλά πάρα πολύ, κάτι τόσο έτσι ξαφνικό όσο αυτό, αυτή η πρώτη εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας έχουν γράψει στο chat και φυσικά σε όλους που θα μπουν στη συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου και γενικότερα ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλη σας την υποστήριξη γενικότερα. Σήμερα έχουμε την πρώτη εκπομπή, η οποία βεβαίως ονομάζεται με κωδική ονομασία Photo Bros Live, όπου θα μιλάμε πάντα με θέμα τη φωτογραφία και την επεξεργασία φωτογραφίας. Βρισκόμαστε με ακουστικά disc jockeys, όπως λέγονται, για να δούμε λίγο καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι στο επεισόδιο αυτό, το οποίο θα έχει διάρκεια κάθε φορά μία ώρα, θα έχουμε ουσιαστικά θέματα φωτογραφίας. Έτσι, θα συζητάμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα λύνουμε τις απορίες σας μέσα από το Q&A, οπότε μπορείτε να γράφετε στο Q&A και να μας κάνετε ερωτήσεις δηλαδή εκεί μέσα και θα τις βλέπουμε. Να πούμε όμως ότι θα έχουμε και διάφορες ενότητες, οπότε στο πρώτο σκέλος ουσιαστικά αυτής της ώρας θα αλλιεύουμε, έχουμε ήδη αλλιεύσει διάφορα άρθρα ή μηνύματα που έχετε γράψει στα κοινωνικά μας δίκτυα, όπως είναι για παράδειγμα η φωτογραφική κουβέντα, όπως είναι το Wheel of Photography ή όπως είναι βεβαίως και το group Αγγελίες Φωτογραφικού Εξοπλισμού, έτσι. Και οπωσδήποτε θέλουμε και τη δικιά σας γνώμη για αυτά που λέμε. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν θα δείχνουμε διάφορα πράγματα που έχουμε αλλιεύσει για να μπορέσετε σιγά σιγά κι εσείς να κατανοήσετε λίγο τι συμβαίνει και τι ακριβώς εννοούμε. Οπότε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Βεβαίως μπορείτε να γράφετε, παραλαμβάνω, μέσα στο Q&A. Θα δείτε πάνω αριστερά στην οθόνη που βλέπετε εμάς κάποια σύμβολα, chat κτλ. Θα υπάρχει λοιπόν ένα Q&A εκεί πέρα, γράφετε και ξεκινάμε. Οπότε, δεν ξέρω αν ήταν θες να πεις κάτι γενικότερα, γιατί σε πήρα πάλι μονοδερμά. Όπως πάντα, πιέ λίγο νεράκι. Εγώ έχω 3 μπουκαλάκια νερό. Εγώ θέλω να... Αυτά είναι. Για σένα είναι η ζωή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Καλησπέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Είναι τιμή μας που υπάρχει αυτός ο κόσμος μέσα. Γεια σας. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για μας, που μας παρακολουθείτε. Ό,τι ανάπτυξη κάνουμε ή όποιο σεμινάριο κάνουμε, είστε εκεί για εμάς. Από εκεί και πέρα θα έρθουν και άλλα και σίγουρα καλύτερα. Φυσικά. Ωραία. Τέλεια. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τα μηνύματα που έχουμε αλλιεύσει για να λύσουμε και απορίες, αλλά κυρίως να δούμε διάφορα θέματα. Έχουμε ήδη μια ερώτηση. Δύο βλέπω στο Q&A, οπότε θα τις δώσω λίγο. Εσύ μπορείς τουλάχιστον να τις παρατηρήσεις μέχρι να ξεκινήσω. Ναι. Γεια σας όλους γενικότερα. Οπότε, θα πάω λοιπόν να δούμε κάποια μηνύματα τα οποία ψάρεψα από το group, βασικά να το δείξω κιόλας, ποιο group εννοώ, για όσους δεν γνωρίζουν ποιο ακριβώς συζητάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, γυρίζω τώρα εδώ. Σίγουρα έχουμε αλλάξει οθόνη πλέον, έτσι, Παναγιώτη? Όχι ακόμα, δεν έχει αλλάξει. Οκ, θα έρθω λίγο. Ωραία. Μιλάμε για το group αυτό, Αγγελίες Φωτογραφικών Μηχανών και Εξοπλισμού, το οποίο φυσικά έχουμε εμείς και ουσιαστικά το έχουμε σαν διεύθυνση, έτσι, και μέσα από εκεί γράφεται αγγελίες. Οπότε, θα γυρίσω τώρα στο Photoshop για να δούμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία αλλίευσα για να αναλύσουμε διάφορα θέματα πριν περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Οπότε, γυρίζω και πάλι στο Photoshop και θα έρθουμε λοιπόν τώρα εδώ και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση. Οπότε, λοιπόν, θα έρθω εδώ. Έχω πάρει διάφορα μηνύματα τα οποία έχω ήδη αποκόψει από το Facebook και το έχω φέρει εδώ μέσα. Πρώτο λοιπόν μήνυμα το οποίο έλαβα και χρειάζεται σίγουρα ανάλυση, γιατί ενδεχομένως να έχουν πολλοί προβλήματα και να μην καταλαβαίνουν ακόμα τι γίνεται, είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο γράφει ένας φίλος: παιδιά, να ρωτήσω άμα μία DSLR έχει 16 MP και βάλω έναν φακό, θα αλλάξω τα MP. Ναι, φίλε μου, αν βάλεις ένα zoom, ο φακός θα πάει, ουσιαστικά θα μετατρέψει τη μηχανή μας σε ένα θηρίο MP, θα πάει 100 MP. Να πούμε λοιπόν, δεν ξέρω πάνω, αν έχεις κάποια άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω, ρε παιδιά, ότι πριν κάνουμε ένα post ή θέλουμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα, ας το γκουγκλάρουμε πρώτα. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Γιατί η συγκεκριμένη ανάρτηση μόνο μειονεκτήματα έχει και όχι πλεονεκτήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι απαντήσεις σε αυτή την ανάρτηση θα είναι όλες ειρωνικές και θα κάνουν το φίλο μας ή τη φίλη μας, δεν ξέρουμε ποιος είναι, να αισθανθεί άσχημα.
Ήταν όντως πολύ ειρωνικές από όλους, θα λέγανε. Γενικότερα σε τραβάει λίγο να γράψεις κάτι μυστήριο. Ναι, εντάξει. Να πούμε λοιπόν στο φίλο, ο οποίος ενδεχομένως πολλοί από εσάς μπαίνετε μέσα και γράφετε, χωρίς να σκέφτεστε, να ξέρω εγώ, λέτε, α, να το γράψω εκεί και τελείωσε, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι ο φίλος, αν ουσιαστικά ρωτούσε σε περίπτωση που έχει, για παράδειγμα, μία FX μηχανή, βάλει ένα DX πάνω, φακό και το κουμπώσει, αν θα χάσει μεγαπίξελ, τότε ναι, μόνο τότε θα υπάρχει αλλαγή στα μεγαπίξελ της μηχανής. Αν πίστεψε ότι με τη μηχανή μεγαλώνουμε και τα μεγαπίξελ, όχι φίλε, δεν παίζει κάτι τέτοιο, ξέχασε το. Οπότε, γενικότερα θα έχουμε διάφορα τέτοια. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια, να δούμε το άλλο. Εν τω μεταξύ, στο Q&A έχω ήδη τρεις ερωτήσεις. Μπράβο, στη συνέχεια. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση από ένα φίλο. Καταρχάς, γκρίκλης. Οκ, θα το προσπεράσω. Τι φακό μου προτείνετε για φωτογραφίες σε πάρτι και τέτοια. Και τέτοια, κιτς. Δηλαδή, ρε παιδιά... Βαγγέλη, δείξε το φακό. Δείξτε με. Λοιπόν, α, ναι, σωστά. Λοιπόν, το φακό. Φακός για φωτογραφίες και τέτοια είναι αυτός. Και αν θες και φλάς, πάρε και φλάς. Δηλαδή... Πάρε και τα λεπτάκια. Ακόμα και εκεί γιόγνο έχει. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, ακόμα και στο φακό γιόγνο έχει. Καλύτερη δουλειά. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να υποτίθεται κάνεις επαγγελματική δουλειά και ουσιαστικά να λες, α, ένα φακό, παιδιά, και τέτοια, ας πούμε, εδώ να τ' άλλο. Ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λιγάκι σιγά-σιγά, έτσι. Δεν είναι τώρα αυτές τις ερωτήσεις και πάλι έγινε τσίρκο από κάτω. Ναι, σίγουρα. Αλλά να πούμε ότι μια καλή λύση για δύο περιπτώσεις κιόλας είναι ένας πολύ όμορφος 35άρης που μπορεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά με μια DX μηχανή. Ένα απλό φλασάκι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο και μετά από εκεί και πέρα παίζεις λίγο, ρε παιδί μου, και φέρνεις την απόχρωση και τη φωτεινότητα που θέλεις στις εικόνες σου. Ακόμα λοιπόν και manual flash να βρείτε, μια χαρά μπορεί να δουλέψει για πάρτι και τέτοια. Για πάρτι και τέτοια. Ρε, πάρτι. Goa. Πόσα χρονών είσαι, ρε, την Goa, ρε. Εμείς είμαστε... Επόμενο ερώτημα προς συζήτηση ήταν αυτό, ότι ένας φίλος που λέγει ένα MacBook 13 ιντσών, ιδανικό για φωτογράφους. Ρε φίλε, με μια οθόνη τέτοια, τι ιδανικό για φωτογράφους μου λες, δηλαδή θα πρέπει να κάνω ένα 5% zoom για να βρω ένα σπυράκι με τέτοια οθόνη. Εντάξει, ναι. Αυτό λοιπόν το ιδανικό για φωτογράφους είναι άλλα λόγια, ξέρω εγώ, αγαπιόμαστε. Απλώς το λέει μάλλον για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Όχι, το λέει για να πουλήσει σε φωτογράφους οι οποίοι λένε «Α, ναι. Mac», ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. Το λέω εγώ που έχω Mac, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι και ότι αυτού του είδους οι υπολογιστές δεν είναι για φωτογράφους, θα το λέγαμε έτσι, τέλος. Πιο πολύ για τάμπλετ, εγώ το βλέπω. Σαν τάμπλετ είναι πρακτικά. Ναι, οπότε δεν κάνει, είναι ακατάλληλο. Έπρεπε να γράφει μη ιδανικό για φωτογράφους. Οπότε πάμε στο επόμενο. Θα πιάσουμε τις ερωτήσεις σας, έτσι. Απλά θέλουμε να διευκρινίσουμε και λίγο. Έχουν αρχίσει και έχουν πάρει φωτιά εδώ. Πέντε ερωτήσεις. Έτσι, γουστάρω. Ωραία. Σούπερ. Και στο chat, αν μην γράφει κάποιο, ρωτάει να τον. Λοιπόν. Στο chat. Ζητώ για Sony ή ζητώ, δεν ξέρω, σύστημα grip πατάρια. Φυσικά αυτό είναι παταρία, έτσι. Λοιπόν, εκτός αν εννοεί ότι την μπαταρία την έχω αφήσει πάνω στα πατάρια, να τη βρεις. Πάνω στο πατάρι ή στα πατάρια, Δεν ξέρω. Παιδιά, προσοχή λίγο με αυτές τις αναρτήσεις, το είπαμε και πριν. Γιατί από κάτω σίγουρα θα γίνει μετά ο χαμός από κάτω. Θέλετε, παιδιά, να πάρετε κάτι, να αγοράσετε κάτι. Φτιάξτε το λίγο πιο ωραία, γιατί θα γίνει τσίρκο και εσείς θα σας ανέβει πίεση και δεν θα πάρετε αυτό που θέλετε και θα γελάνε όλοι μαζί. Δεν θα σας παίρνω και σε σοβαρά κιόλας. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον ο φίλος. Για πες, συγγνώμη, σε κόβω συνέχεια. Δεν πειράζει. Πες. Βεβαίως, ο φίλος τώρα προσπάθησε να το κάνει στα ελληνικά. Είχαμε και μια γκρίκλης, ας πούμε, πρόταση. Έχουμε λοιπόν τη φωτοβρακή, μου βγάζει αυτό, φωτογραφική, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Μηχανή. Φωτογραφική. Μηχανή. Ο λόγος που το έγραψα είναι γιατί από κάτω είδα καλή μάρμαρο και σκέφτηκα έτσι αρχαία Ελλάδα και έτσι Ολυμπιακοί αγώνες και λέω τώρα τι βλέπω από πάνω, τα μάτια μας, ας πούμε. Τέλος πάντων. Με το χιτόνα εδώ, με το χιτόνα, ναι, με την πέτρα να γράφει. Ναι, ουσιαστικά δεν. Λοιπόν, στη συνέχεια. Εντάξει, παιδιά, προσοχή και πάλι. Ακριβώς. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο κύριο εδώ πέρα, ο οποίος ήθελε να αλλάξει ένα φακό προφανώς. Ο οποίος ήθελε να πάρει κάποιον άλλον και λέει, αν θέλει κάποιος να τον ανταλλάξει, κερνάω καφέ ή μπύρα, δηλαδή. Γίνονται αυτά, λέει. Αυτά δεν γίνονται.
Ίσως εννοεί με το φακό κερνάω καφέ ή μπύρα, γιατί μπορεί ο φακός να ανοίγει. Φακό καφέ. Κερνάω με το φακό μου καφέ. Καφέ ή μπύρα. Παίζει και αυτό. Τι προτάσεις είναι αυτές, ρε παιδιά. Σου δίνουμε την επιλογή. Καφέ ή μπύρα, έτσι. Οπότε εντάξει. Αγγέλη, πάντα με αυτά που ετοιμάζει με αφήνει άφωνο. Εγώ δεν τα έχω δει πάλι αυτά, παιδιά. Για άλλη μια φορά τα έχω δει. Τώρα τα βλέπω. Αυτά είναι μηνύματα που μπήκανε στο συγκεκριμένο group εδώ και ένα-δύο μήνες. Δηλαδή σήμερα λίγο τα κοίταξα και βρήκα γερμάτια. Αλλά δεις, μαγκιά όμως, ο τύπος προσπαθεί να προσεγγίσει τον υποψήφιο αγοραστή. Δεν λέει, τον παιδί μου, κερνάει η πυρίτσα. Άμα πιάσει αυτό, μαγκιά του. Καλή μαγκιά είναι άμα τον καταλάβει ο άλλος και πάει να μιλήσει μαζί του, τον κεράσει καφεδάκι και πυρίτσα και στο τέλος του πει δεν μου κάνω φάκος. Αντίο. Μετά, εντάξει. Ωραία. Αντίο. Οπότε πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι λίγο πιο σοβαρό, γιατί δεν ξέρω τι παίζει ουσιαστικά. Και θέλει προσοχή για κάθε φωτογράφο αυτή η αγγελία. Λοιπόν, είχαμε ένα φίλο ο οποίος ανέβασε ένα σφραγισμένο ολοκαίνουργιο MacBook και τον πουλάει. Δεν ξέρω αν είναι καλή τιμή ή κακή. Απλά με το σφραγισμένο και καινούριο σύστημα το πουλάω τον Ατάλο, λίγο φοβάμαι. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Αν ξέρετε εσείς για ποιο λόγο κάποιος αγοράζει ένα σύστημα και το πουλάει στη συνέχεια ως καινούργιο, σφραγισμένο, κουτί του, δηλαδή χωρίς καν να το έχει ελέγξει και δεν είναι φυσικά, ας βγάλουμε απ' έξω τα κακά, δεν είναι κλεμμένο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας γράψετε κάποιο, κάτω, στο site δηλαδή, έχουμε, ή στο YouTube, αν το βλέπετε μετά το βίντεο. Ναι. Ίσως η υπόνοια είναι να γλιτώνει το ΦΠΑ, δεν ξέρω, αλλά μου κίνησε πολύ την περιέργεια και ενδεχομένως να είναι μπανανόβουλη αυτή η αγγελία ή αυτές οι αγγελίες, οπότε προσοχή, παιδιά. Προσοχή, παιδιά, μόνο χέρι με χέρι με τόσα χρήματα. Μόνο χέρι με χέρι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να του πουλήσετε, παιδί μου. Είναι αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα μου κόλλησε τέλος πάντων. Όπως και αν έχει, λοιπόν. Βέβαια, στο chat δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω έχουμε 9. Γίνεται ψιλοχαμός, τα παιδιά συμμετέχουν. Ωραία, ωραία. Συμμετέχουν στα σχόλια. Βέβαια, δεν μπορώ να τα διαβάζουμε όλα. Ωραία, εντάξει, σούπερ. Βλέπω πάντως τα παιδιά τους αρέσει, οπότε εντάξει, χαίρομαι. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Μπορεί να το κέρδισε, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, το συγκεκριμένο. Ναι, MacBook. Μόνο τότε. Επειδή τα βλέπω πολλές φορές, δεν ξέρω πώς κερδίζουν κάθε μέρα MacBook και τέτοια πράγματα. Εντάξει, έχει τύχει και έχουν βάλει και μηχανές καινούργιες. Okay. Εντάξει, αλλά. Αν είναι εκεί, είμαστε εκεί. Έχω την D4 και μου δίνουν, ας πούμε, την D4S και επειδή την θέλω, τη δίνω καινούργια. Mm-hmm. Αλλά δώρο. Ποιος κάνει τέτοια δώρα. D5 να πάω να τον πάρω αγκαλιά. Δεν ξέρω. D5. Εντάξει, όπως και αν έχει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη. Επόμενη λοιπόν είναι τα λάθος μέτρα, την έχω ονομάσει. Λοιπόν, είναι ένας φίλος που πήρε μια τσάντα και την πούλησε, λέει, γιατί είναι πολύ μικρή για τη μηχανή του. Ρε φίλε, όταν πάμε να πάρουμε μια τσάντα, κοιτάμε αν πρώτα απ' όλα χωρέσει τη μηχανή μας. Θα μου πεις, δεν ξέρω, ρε φίλε, τι διαστάσεις έχει, την παίρνω από το ίντερνετ. Έχει διαστάσεις εκεί. Δηλαδή τώρα το να πάρει μια σάντα να χαρεί, πήρα ζαντούλα για τη μηχανούλα μου, και μετά να μην χωράει μέσα ούτε σουγιά, αντίο ζωή. Δυστυχώς. Να βλέπετε, παιδιά, τις πραγματικές διαστάσεις της τσάντας. Μην βλέπετε μια τσάντα έτσι όπως είναι η φωτογραφία και νομίζετε ότι είναι τεράστια. Μπορεί να είναι τσεπάκι στην ουσία. Και να νομίζετε ότι είναι τσαντάρα και να πάει βάλει στη μηχανή σου με ένα 50 και να μην χωράει ούτε αυτό. Κάθε τσάντα, να πούμε, ή κάθε συσκευασία, φάκελος, δεν ξέρω τι, έχει τις διαστάσεις. Οπότε τις κοιτάμε πριν κάνουμε το λάθος και αγοράσουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, συνέχεια, βλέπω ότι ο φίλος ο Μπάνης λέει ότι δεν έχει κερδίσει ούτε κουκλάκι στο Λούνα Πάρκ. Είμαστε στην ίδια κατηγορία. Μία από τα ίδια είμαστε. Πάμε στην επόμενη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν το επόμενο, το οποίο δεν είναι διασκεδαστικό ούτε αστείο, αλλά ούτε σοβαρό. Απλά να το κάνουμε σε ενημέρωση. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο ο οποίος ρωτάει. Αν κάποιος έχει το manual της D500 ή γενικότερα μιας φωτογραφικής μηχανής και δεν το χρειάζεται. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό φυσικά μπορεί να ισχύει, να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω ο οποίος να του έχει μείνει στο χέρι το manual της D500 και να μην το χρειάζεται. Αλλά να πούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια αναζήτηση στο Google, δηλαδή Nikon D500 manual και boom, θα βγει. Θα κάνω παλιά, πες και εσύ τίποτα άμα θες μέχρι να το βρω. Το θέμα είναι, παιδιά, να μην αναρωτιόμαστε και ψιλοτεμπελιάζουμε εισαγωγικά γράφοντας κάτι χωρίς να ψάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Μπορούμε από μόνοι μας. Βγήκε. Το βγαλές. Βγήκε. Να το, φίλε μου, τόσο απλό. Ουσιαστικά, μία αναζήτηση. Όλα ψηφιακά έρχονται. Δεν χαλάμε και δέντρα να ψάχνουμε βιβλία.
Τα έχουμε έτοιμα μπροστά μας. Έχουμε το tablet, τρατ-τρατ-τρατ. Δεν χρειάζεται. Ούτε να γυρίζουμε σελίδες πρώτα, δεν χρειάζεται. Μόνο το δαχτυλάκι μας λίγο έτσι. Έτσι. Ζούμε λοιπόν στην εποχή του ίντερνετ, οπότε όλα είναι διαθέσιμα για εμάς. Ωραία. Γυρίζω λοιπόν πάλι πίσω στο Photoshop. 7 ερωτήσεις, Βαγγέλη, στο Q&A. Τώρα, 8 βλέπω εγώ, αλλά σε λίγο θα τις δούμε. Πλησιάζουμε λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο πήρα προσωπικά. Πήρα προσωπικά, γιατί ξέρετε. Και είμαστε σχεδόν 70 άτομα, ε. Α, υπέροχα. Σούπερ, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Φτάνουμε κοντά στο όριο των 100 που θα πέσει η πόρτα. Οπότε, ναι. Το επόμενο λοιπόν το πήρα προσωπικά, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρετε την αγάπη που έχω ρίξει στο Disney.gr. Ξέρετε πόσες ώρες υδρότα και αίματος έχω ρίξει πάνω σε αυτό το γράφημα. Οπότε λοιπόν, τώρα Sky Meet λοιπόν ένας τύπος και γράφει αυτό. Σεμινάριο Photoshop. Που στο δικό μας group. Στο δικό μας group. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη και να λες «Είμαι Παναθηναϊκός». Τη θύρα 7 κιόλας. Τη θύρα 7. Άντε γεια ρε κατευθείαν. Κατευθείαν. Αυτό δεν είναι σοβαρά τα πράγματα, εντάξει. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ σε κάποιον φωτογράφο και να αποστάρω στη σελίδα του Photo GFX. Προτιμήστε με, ας πούμε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρουμε, άμα είμαστε άδικοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, θέλουμε τα σχόλιά σας και θέλουμε να συμμετέχετε πάνω σε αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρουμε τι ήθελε να κερδίσει ο τύπος. Είναι ο Στράτος, δεν ξέρω, ναι, δεν έγραφε, αλλά ήταν άτιμη εντελώς αυτή η κίνηση και με εκνεύρισε. Οπότε λοιπόν την έστειλα λίγο. Πάμε σε επόμενο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο top 3 των άσχετων post. Έτσι, γιατί πολλοί μπαίνουν μέσα, βρίσκουν κόσμο, ας πούμε, και λένε θα ρίξω μια, ας πούμε, πατατιά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, πρώτη αγγελία για φωτογραφικό εξοπλισμό, μάλλον, είναι αυτή. Μπούμ! Μεταφορέ μετακομίσεις, Γερμανία. Τι κάνετε, ρε. Τι θα μεταφέρουμε. Έτσι, απλά και όμορφα. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς έχει νταλίκα και μεταφέρει τα πάντα. Ξεκινάμε με φωτογραφικά. Έχεις μια μηχανούλα. Θες ότι μεταφέρεις και μάλλον. Δεν θα πληρώσεις τίποτα. Τι γίνεται, εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Το νούμερο 1, το νούμερο 3 μάλλον. Κλείνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο και πάμε στο... Βαγγέλη, πριν πεις τίποτα, τίποτε. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Θεσσαλονίκη. Με υποδεχτήκανε με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί τώρα με ρωτήσανε εδώ πέρα. Πέρασα φανταστικά, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναπάω πολύ σύντομα και ελπίζω για κάποια στιγμή να πάμε μαζί, γιατί σε ψάχνανε κιόλας. Δεν ξέρω αν θέλουν και εμένα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να θέλουν μόνο εσένα. Εκεί δεν μου δώσανε γλυκάκια. Περιμένω ακόμα, Ο φίλος μας ο Σκορδάρας μου έδωσε και τα δύο κουτιά σε μένα και εγώ είπα και καλά, άντε να δώσουμε και ένα στο Βαγγέλη, να ξέρεις. Αλλά πέρα από αυτό, η Θεσσαλονίκη είναι απίστευτη. Τα παιδιά ήταν φανταστικά. Με αγκάλιασαν κατευθείαν, ήταν πολύ σωστοί, ακούγανε, κάνανε αυτό που τους έλεγα και βγάλανε πολύ ωραία αποτελέσματα, όπως βλέπετε και στο διαδίκτυο. Οπότε με τη Θεσσαλονίκη έχουμε. Υπάρχει ένα κονέ, θα λέγαμε. Έχουμε συνέχεια. Ωραία. Οπότε ευχαριστούμε πολύ βασικά σε όλη την Ελλάδα την υποστήριξη, αλλά και τη Θεσσαλονίκη, γιατί τον αγκάλιασε τον Παναγιώτη προχθές στο πρώτο εκτός έδρας, θα λέγαμε, ουσιαστικά σεμινάριο που έκανε. Άκου, Βαγγέλη, άκου άλλες το φορτηγό. Άκου άλλες τι λέει, θα λέει, δεν πέσω λέει. Συγγνώμη για το μαλάκι. Για σένα λέει, το έβαλε, λέει, πάνω και να σε φέρει στη Θεσσαλονίκη με ένα ευρώ, λέει. Εντάξει. Παιδιά, δεν μπορώ στις χαρότσες. Δυστυχώς δεν μπορώ στις χαρότσες. Και προτίμησα να φαίνω. Αλεξανδρούπολη, θα έρθουμε σίγουρα κάποια στιγμή. Μια πολύ καλή ιδέα αυτό λοιπόν. Με την Ιταλικά. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη κουφή αγγελία. Είναι αυτή. Λοιπόν, συστήματα συναγερμού για ιδιωτικού και επαγγελματικού χώρου. Δηλαδή, επειδή έχει κάμερα, μάλλον. Κάτσε, ακόμα δεν το έχω δει. Ναι, παίζει και αυτό. Παίζει. Τι κάμερα έχει, 2-8 ή ένα 8. Αναλόγω. Αν έχει ένα 8, το κλέφτη το βλέπει sharp. Τελείω sharp. Μπορεί να τον πιάσει από την οθόνη. Εντάξει, όχι, έχει ένα κάτι. Ένα κάτι έχει. Και... Από την Ταλίκα. Από την Ταλίκα έχει κάτι περισσότερο. Και τελευταία ουσιαστικά ανάρτηση για να περάσουμε μετά στα Q&A είναι η τελευταία άσχετη και κατά με η καλύτερη, ας πούμε, άσχετη. Είναι αυτή. Να πάμε λοιπόν στο group. Εγώ βγήκε. Ναι. Με αστρολογία, ας πούμε. Αυτή είναι η σελίδα μου, λέει.
Και γράφω από κάτω. Κοίτα όμως τι παίζει εδώ. Μπορεί να έχει βγάλει το γαλαξία, φωτογραφία. Α. Και λέει κάτσε να το δείξω. Και από κάτω έχει να κάνει με εσένα. Γιατί αυτό που έχει φτιάξει εκεί, ναι, τα ζώδια, είναι Photoshop. Α, εμένα μου άρεσε πάντως αυτός ο φίλος εδώ πέρα. Έγραψε. Ρε, ναι, σήμερα τι γίνεται, λέει, κάθε καμένος θα μπαίνει στις αγγελίες και θα βάζει την παπάρα του. Θα πω κοπέλη μου και πούλε τα μάγια σου. Ω, παιδιά, χρειαζόμαστε αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς, εντάξει, θέλουμε να γελάσουμε, το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε. Εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Βέβαια. Και τώρα, από το γέλιο, να πάμε και λίγο στην εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με το έφημο κομμάτι του κάθε επεισοδίου. Θα έχουμε λοιπόν και άλλα. Σε κάθε επεισόδιο, λίγο πριν ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις των ερωτήσεων που μας κάνετε, θα έχουμε τέτοιες αγγελίες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θέλουμε να μας το γράψετε στα σχόλια. Και από εκεί και πέρα θα πέσει πολύ γέλιο. 70 άτομα, Βαγγέλη. Ωραία, 72 βλέπω εδώ, όπως και αν έχει λοιπόν. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και αν έχει. Λοιπόν, Q&A, χαμό στο ίσχυμα. Λοιπόν, είστε καλύτεροι από το Λαζόπουλο. Εντάξει, να είσαι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω αρκετές ερωτήσεις. Να πούμε βασικά, το έχω πει και στο άρθρο, ότι δεν θα μιλήσουμε σήμερα για εξοπλισμό. Δηλαδή, δεν θα σας πούμε μην πάρεις αυτή τη μηχανή ή πάρε εκείνη. Αυτό δεν παίζει. Γιατί είναι μια επιλογή η οποία κοστίζει πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, εν θερμό να πούμε α, πάρε εκείνη γιατί η άλλη είναι για τα πανηγύρια. Δεν γίνεται αυτό. Για όποιον θέλει σοβαρά και δεν θέλει ουσιαστικά μέσα από ένα group να βρει την επιλογή που θα κάνει, βασικά να σας δείξω λίγο ότι μέσα από εδώ. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Ωραία. Έχουμε λοιπόν στο Teach.gr ουσιαστικά εδώ τη σελίδα υποστήριξη σε θέματα εξοπλισμού. Εδώ μέσα λοιπόν θα μπείτε, θα γράψετε λοιπόν, βασικά θα πάτε στο Teach.gr, θα πάτε εσωτερικά και εδώ μέσα υπάρχει αυτή η σελίδα, βλέπετε. Θα βρείτε εδώ μέσα ακριβώς τι γράφουμε και τι ζητάμε από εσάς για να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και να σας πούμε ακριβώς τι θα πάρετε. Γιατί μια επένδυση 1.000 ευρώ και 100 ευρώ να ήταν, είναι πολύ σοβαρή για να λεχθεί ουσιαστικά με ένα πάρε αυτά και μην πάρει εκείνη. Γιατί δεν ξέρουμε καθόλου τις ανάγκες σας, έτσι. Οπότε σίγουρα, θα κάνουμε ανάλυση τέτοιου είδους μέσα από τα Q&A. Και το θέμα είναι ότι μπορεί άθελά μας να κάνουμε λάθος. Βέβαια. Μπορεί από στην κουβέντα να σου πει ο συνομιλητής σου ότι θέλω μια μηχανή και έχω 2.000 ευρώ. Αλλά το παιδί μπορεί να εννοεί ότι θέλω και μηχανή και φακό και τσάντα και έτσι και να του προτείνεις μια μηχανή που κάνει 2.000 και να πάει να την πάρει και να σου λέει μετά τι μου είπε ο Βλασόπουλος. Ακριβώς. Οπότε για να μειώσουμε το ρίσκο αυτό της ευθύνης, η οποία βεβαίως θα πέσει πάνω μας να σας πούμε κάτι, δεν κάνουμε τέτοιου είδους έτσι στον αέρα τέτοιες συμβουλές. Οπότε οτιδήποτε να πούμε βέβαια ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα επεισόδιο στο οποίο θα λέμε, ξέρω εγώ, πάρτε αυτή και όχι αυτή κτλ. Αλλά όχι σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι πιο γενικό, οπότε θα απαντάμε στα πιο, ας πούμε, μη εξοπλισμού Q&A's κυρίως. Οπότε, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Νομίζω όλα μπορεί να είναι και σε... λοιπόν, θέλω να πάρω ένα 50 φακό, τα ίδια. Πρέπει ότι πες κάτι να μαθές, μέχρι να βρω κάτι εγώ εδώ πέρα. Στο Q&A είσαι... Ενώ όχι μέσα στο Q&A, άμα θες να πεις κάτι άλλο δηλαδή, μέχρι να βρω κάτι από το Q&A που να μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει, είναι οι εποχές λίγο περίεργες και πρέπει να προσέχουμε τα λεφτά μας που τα δίνουμε. Πρέπει να επενδύουμε σωστά και να είμαστε προσγειωμένοι. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε μια DSLR, δεν πάει να πει ότι γινόμαστε κατευθείαν επαγγελματίες. Ωραία. Το να αγοράζεις μια DSLR σου δίνει κάποια θετικά, αλλά συγχρόνως και πολλά αρνητικά. Ποια είναι αυτά? Η αγορά φακών. Η αγορά φακών, παιδιά, αν δεν επενδύσετε σε φακούς, είστε χαμένοι. Μην βλέπετε φακούς τέτοιους και σου λέει ο άλλος, το πουλάω 200 ευρώ και εσύ λες, ευκαιρία, είναι νταμάρι, θα τον πάρω και τον παίρνεις έτσι και πας στο σπίτι, όταν φτάνεις σπίτι και το βάζεις κάτω και πάνω το βάλεις στη μηχανή σου, βλέπεις ότι δεν κάνει. Δεν κάνει. Προσοχή. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Έχω βρει λοιπόν μία ερώτηση, η οποία πάλι έχει να κάνει με εξοπλισμό, αλλά όχι απαραίτητα να πούμε τι θα πάρεις. Ένας φίλος λοιπόν ρωτάει, ο Γιώργος βασικά Χαλκιάς, ρωτάει ποιο φακό προτείνουμε για φωτογραφίες πορτρέτων σε D400, ουσιαστικά σε DX μηχανή. Να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά όταν έχεις έναν
έναν αισθητήρα DX, ουσιαστικά τα πράγματα είναι λίγο πιο σφιχτά για σένα. Δηλαδή τα πράγματα θα τα βλέπεις λίγο πιο ζουμαριστά σε σύγκριση με FX φακούς. Έχουμε κάνει και βίντεο για την ανάλυση ουσιαστικά FX ή DX. Οπότε για σένα, και βέβαια αν έχεις χώρο στο σημείο που φωτογραφίζεις, θα πρέπει να έχεις ένα φακό που βέβαια είναι γνωστό, ένα 35 έτσι, ή 50, αλλά όχι παραπάνω. Έτσι, γιατί αν έχεις ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, 2 μέτρα και στείλεις ένα μοντέλο στην άκρη του τοίχου, ακόμα και με τον 50, ο οποίος βεβαίως είναι 75 mm στον DX φακό, στον DX σώμα, συγγνώμη, είσαι πάρα πολύ κοντά, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πιο μεγάλα κάδρα, να απλώσεις λίγο περισσότερο το κορμί του μοντέλου σου κτλ. Θα είσαι πιο σφιχτός. Οπότε για DX πηγαίνουμε σε πιο χαμηλά mm, 35 και 50, και ουσιαστικά μετά διορθώνουμε το όποιο βινιετάρισμα ή παραμόρφωση παρελιού μέσα από το Lightroom ή το Camera Raw, έτσι. Οπότε νομίζω είμαστε εντάξει για αυτή την απάντηση. Πες και εσύ, άμα θες κάτι μέχρι να πω την επόμενη, πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Εγώ είμαι πιο πολύ φαν του 50, να σου πω την αλήθεια, από το 35, γιατί σίγουρα ο 35 και σε DX ακόμα κάνει παραμόρφωση. Βέβαια. Και είμαι πιο πολύ φαν στο 50. Θα τον ευχαριστείτε καλύτερα. Και δεν χρειάζεται να πάρει το 1,4 και 1,8, είναι μια χαρά. Ναι, απλά, επειδή θα πλακωθούμε σε λίγο, το ξέρω εγώ, έτσι πάει η κουβέντα, πάντα έτσι πάει. Ο 35 ουσιαστικά είναι 50, έτσι, στο DX. Ναι. Τα πλαίσια τα οποία παραμορφώνουν πολύ, άμα το βλέπαμε δηλαδή σε μια FX μηχανή, είναι λίγο πιο σβηστά, ας πούμε, σε ένα DX φακό. Οπότε, η επιλογή είναι δική σας, και οι βασικές επιλογές είναι σούπερ, όπως και αν έχει. Εντάξει. Ναι, παραμορφώνει όμως. Ένα τάκ παραμορφώνει. Το είπα ότι θα πλακωθούμε, έτσι. Ναι. Βάζεις λοιπόν μια παραμόρφωση βαρελιού, ένα fix εκεί πέρα στο transformation του Lightroom και τελείωσε. Εντάξει. Δεν ξέρεις το Lightroom. Έλα, σου κάνω μαθήματα μετά. Εντάξει. Λοιπόν. Αφού λες για Lightroom, έχεις και μια ερώτηση για Lightroom εδώ. Ακριβώς πάνω εκεί είμαι. Λοιπόν, η Γιούλα λοιπόν ρωτάει... το χάσα. Πού πήγε. Γιατί βγαίνουν και άλλα. Κάτσε γάμου. Εδώ είμαστε. Γιούλα ρωτάει πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τις φωτογραφίες μας. Το έχασα πάλι. Τις φωτογραφίες μας από άλλον εξωτερικό δίσκο χωρίς να χάσουμε την επεξεργασία που έχουμε κάνει στην κάθε μία από αυτές. Εδώ πέρα βασικά παίζουν δύο πράγματα. Το Lightroom δεν εισάγει τις φωτογραφίες σου. Εισάγει ουσιαστικά ένα, ας το πούμε, στιγμιότυπο, ένα δείγμα από αυτές. Οπότε πρακτικά οι φωτογραφίες σου, αν θες να τις μεταφέρεις από το ένα σκληρό στον άλλον, έτσι, δηλαδή αν αυτό είναι το σενάριό σου, να πάρω λοιπόν τη φωτογραφία μου από το δίσκο μου και να την πάω στο backup, τον εξωτερικό, την παίρνεις μέσα από το Lightroom, όχι μέσα από το Finder. Δεν δουλεύουμε καθόλου Finder ή Explorer στα Windows, όταν μεταφέρουμε φωτογραφίες και βεβαίως δουλεύουμε καθημερινά και όλα λοιπόν γίνονται μέσα από το Lightroom. Αν τώρα θέλεις να μεταφέρεις κάτι χωρίς να χάσεις ουσιαστικά τις ρυθμίσεις που έχεις στο Lightroom, ουσιαστικά εννοεί τον κατάλογο, το κατάλογο όπως λέμε στο Lightroom. Πρακτικά λοιπόν αυτό δεν έχει, δεν έχει σχέση με τις εικόνες σου. Οι εικόνες σου είναι αποθηκευμένες αυτούσιες καθαρές εκτός Lightroom και μέσα στο Lightroom ο κατάλογος τις προσαρμόζει, πρακτικά προσαρμόζει τα δείγματα τα οποία φέρνει μέσα για να τρέχει πιο γρήγορα. Γιατί άμα φόρτωνε συνεχώς ρο αρχεία, θα κλάταρε η βάρκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Οπότε, αν θες να μεταφέρεις τον κατάλογό σου, πρέπει να βρεις πού είναι ο κατάλογός σου για να μπορείς να το μεταφέρεις από τον ένα δίσκο στον άλλον. Αν το μεταφέρεις έτσι, δηλαδή βρεις τον κατάλογο, δεν χάνεις φωτογραφίες σου ούτε και τις ρυθμίσεις. Νομίζω αυτό το απαντήσαμε. Ας μην μείνουμε πάρα πολύ για να απαντήσουμε στο δυνατό περισσότερα, έτσι. Να απαντήσω κι εγώ στον Γιώργο που, που με ρωτάει. Όπα, έφυγε. Το παθησί πριν από αυτό τώρα. Όπα, κάτσε. Γιατί... Έχει δει το βίντεο. Τι έκανε εκεί. Τι κάνει εκεί. Έχω πάλι ένα λάστιχο από πάνω στη λάμπα. Με και το λάστιχο. Καίγεται, εντάξει. Φωτιά θα πάρουμε. Ναι. Είχε δει το βίντεο ο φίλος μας ο Γιώργος με τη φωτογράφηση της Σελήνης. Το συγκεκριμένο βίντεο φωτογραφίζω με την D7000 με τον 18200, αν θυμάμαι καλά. Έπαιρνα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα σου πω γιατί έπαιρνα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και εγώ φωτογράφησα, μου λέει, με τον 18105 και απλά έβλεπα μία άσπρη κουκίδα. Μπορεί να είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος που είχε στείλει το λαμπάκι. Πλάκα κάνω, Γιώργο. Λαμπάκι. Το λαμπάκι, ναι. Είναι κλασικό για να φωτογραφίσεις την Πανσελίνο. Θες τρελούς φακούς. Ο 18200 που φωτογράφησα εγώ την Πανσελίνο, μετά μπορεί να βγει και σωστή φωτογραφία στα μάτια μου. Έκανε το zoom, βέβαια. Έβλεπα ότι είναι σωστή, sharp και τιμή, με αρκετές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα έπεσε
του τεντώματος στο πανηγύρι για να έρθει μεγάλη. Ή βλέπετε φωτογραφίες στο διαδίκτυο που το φεγγάρι είναι τέτοιο και νομίζεις ότι το έχει βγάλει με μία λήψη. Να πούμε. Αν δεν τεντώσεις, δεν κάνεις τίποτα. Και ένα τύπο ακόμα, ποτέ δεν κάνουμε crop. Μόνο τεντώνουμε. Οπότε, όταν κάνουμε crop, χάνουμε μεγαπίξελ και συγχρόνως ανάλυση. Οπότε, όταν τεντώνουμε, έχουμε όλα τα μεγαπίξελ εκεί και μας κοιτάνε και μας χαιρετάνε. Πιστεύω, Γιώργο, να σε κάλυψα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη απορία. Λοιπόν, απλά ενδεχομένως αν ήθελε να μάθει ο Γιώργος τις ρυθμίσεις. Δεν με ρώτησε για διαρρυθμίσεις. Εντάξει, ξέχασα να πω ότι ο 1805 για μένα δεν είναι καλός φακός. Και ειδικά για νυχτερινές λήψεις δεν είναι καλός φακός. Mm-hmm. Και κυρίως για το φεγγάρι δεν το φτάνει με τίποτα. Ωραία. Παναγιώτη, στο μήνυμα που πάτησες τώρα, πάτα και done. Για να κλείσει ένα μηνύματάκι. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε, ένας φίλος ρωτάει πάλι το 1805 αν το βολεύει για φωτογραφίσεις γάμων, στολισμών κτλ. Εγώ θα έλεγα ναι, εγώ της είπε πριν από λίγο ότι δεν το αρέσει. Εγώ επειδή ανδρώθηκα με αυτό το φακό ψηφιακά, με αυτό λοιπόν ο φακός το έχω βγάλει βασικά δύο φορές. Μια φορά είχε γίνει και αυτό. Γιατί ο κύριος μου το χάλασε τον πρώτο, αλλά ας μην μιλήσω καλύτερα. Έγινε κοδουλίστρα. Ναι. Μέσα τη σκάλα. Να πω ότι οι πρώτες μου λήψεις, ακόμα και βαπτίσεις και γάμοι που λέει ο λόγος και στολισμοί και λουλούδια, όχι μάκρο βέβαια, γίνονται μια χαρά. Δεν χρειάζεται συνεχώς να ψάχνετε το πιο ακριβό πράγμα. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε καταναλωτές. Έλα, λέγε ρε. Μαγγέλη, πες, εξήγησε λίγο στον Τόμας πώς τεντώνεται η φωτογραφία. Έλα ρε φίλε, ρε Τόμας, τόσα μαθήματα έχουμε κάνει στο Teach Me, ρε. Πηγαίνεις, edit, στο Photoshop, pre-transform, τη μεγαλώνεις με το alt και το συγκρατημένο και ήρθε. Σωστά. Έτσι. Transform δηλαδή ουσιαστικά. Δεν κάνουμε crop, τεντώνουμε για να μένει η ανάλυση όπως είναι. Άμα κόψουμε, χάνουμε μεγαπίξελ και στην ουσία η φωτογραφία μετά θα βγει 4 τετραγωνία και άλλο κιόλου. Το λέω πολύ απλά για να το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Δεν θέλω να γίνομαι και κουραστικός, αλλά Τόμας, άμα δεν το κατάλαβες, ξανακάνε μια ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, ο Στέλιος Παπαδημητρίου ρωτάει, μας λέει ότι ο φίλος του, ο αδερφός του, συγγνώμη, είχε πάρει μια Nikon D300, η οποία του πέσε μέσα σε λίμνη μάλλον, ναι, λίμνη, και κατάφερε να την ξαναξυπνήσει με ρίζια και τα λοιπά, να τη στεγνώσει δηλαδή με λίγα λόγια, αλλά πλέον δουλεύει μόνο στο ότο. Βεβαίως αυτό πολλούς και επαγγελματίες δεν τους χαλάει γιατί δουλεύουν στο ότο, όπως και αν έχει λοιπόν. Το έχουμε δει και αυτό. Ναι. Να πούμε όμως ότι ο τεχνικός του ζητάει 150 ευρώ για αλλαγή καθρεφτών κτλ. Νομίζω είναι πολλά λεφτά για μια D300. Ναι, και εγώ τους πιστεύω. Με 200 ευρώ τη βρίσκεις μεταχειρισμένη τη συγκεκριμένη μηχανή. Και μπορεί να βρεις ακόμα καλύτερες. Δηλαδή μια D90 ας πούμε, ή D200 όπως μου γράφεις από κάτω, γράφει και για Canon, εγώ δεν μπορώ να σου πω Canon, γιατί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οπότε όχι. Καλύτερα ζήσε με το ότο ή πούλησε, ξέρω εγώ, 150 ευρώ αναφέροντας το πρόβλημα αυτό. Ακόμα και καλύτερα. Δηλαδή θα φύγει σίγουρα αυτή τη μηχανή και με τα ρέστα και βεβαίως με μια οικονομία θα πάει να πάρει μια ανώτερη μηχανή. Εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Σίγουρα. Νομίζω ότι έχεις δει κάτι άλλο. Όχι. Μισό λεπτάκι. Πες κάτι εσύ μέχρι να κοιτάξω λίγο. Ναι. Πάλι ο Γιώργος γράφει, ο Γιώργος Χαλκιάς, αν θα διαλέγαμε 35mm 50 για λογικά landscape. Για landscape γενικότερα έχω ακούσει, γραφίζουν και με 50 φακό διάφορα και δεν είναι τυπικά φακός τοπίων, αλλά βεβαίως περιορίξει όσο ξέρετε. Θα έλεγα ότι ο 35 θα ήταν καλύτερος γιατί ουσιαστικά θα σου επιτρέψει ένα μεγαλύτερο κάδρο. Δηλαδή να πιάνεις πιο πολλά πράγματα μέσα. Όχι κάδρο, ουσιαστικά να πιάνεις πιο πολλά πράγματα μέσα στη σκηνή σου χωρίς να πηγαίνεις πολύ πίσω. Έτσι. Οπότε αυτό ελπίζω να σε κάλυψα. Και να πω και για το φίλο το Στράτο. Ρε Σάκη, λέω Σάκης. Εγώ που είμαι Κινέζος επενδυτής, τι να πάρω. Ρωμόλο, τι ρωτήσα. Το γιόγνο πάρε. Αν είναι Κινέζος, δεν υπάρχει Κινέζος επενδυτής χωρίς να έχει γιόγνο. Κοίτα εκεί, έχω δύο. Κρέμονται στην πόρτα. Συμμορία, εκεί κάθε μας κοιτάνε. Σάκη, δεν καταλαβαίνουμε την ερώτηση που μας κάνεις. Τι μπορούμε να σου πούμε τώρα, πάρε ένα αμάξι.
Είναι λίγο... Έχω το φίλο, ο οποίος... Συγγνώμη, ο Αρτάξη γράφει ότι ο 50 είναι μια χαρά για το οποία, ακριβώς λοιπόν αυτό λέμε. Μέχρι και το φεγγάρι έχω τραβήξει, φυσικά και με το φυσάι μπορώ να τραβήξω το φεγγάρι. Το θέμα είναι πώς θα το αποδώσω ουσιαστικά στη συνέχεια, έτσι. Ναι. Οπότε αυτό θα δούμε να δώσουμε τώρα, ανάμεσα από τις δύο επιλογές. Λοιπόν, ο φίλος... Βαγγέλη, μια διευκρίνηση. Παιδιά, μην κάνετε ερωτήσεις στο chat, να κάνετε ερωτήσεις στο Q&A. Βέβαια. Παιδιά, ερωτήσεις στο Q&A. Q&A. Για να τις αποκτήσω μετά και ουσιαστικά να τις πούμε, αν δεν προλάβουμε σήμερα, την επόμενη φορά. Στο chat χάνετε την μπάλα. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος ο... Γι' αυτό να πούμε, που λέει ο Chris. Μόλις τελειώσω με το κομμάτι αυτό, ναι. Έχω ήδη σταυρώσει μια ερώτηση. Λοιπόν, ο φίλος Andrions, τον έκασα, Andrions, έλα φίλε. Καλησπέρα, λέει, μπορώ να ενώσω δύο Lightroom καταλόγους. Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω πώς γίνεται αυτό. Έτσι. Να βάλεις δύο υπολογιστές να βλέπουν τον ίδιο κατάλογο, ενδεχομένως και να γίνεται, αλλά θα γίνει χαμός. Αλλά το να ενώσεις δύο καταλόγους μαζί δεν νομίζω να συμβαίνει. Μπορώ να το ψάξω βέβαια και να σου απαντήσω στο επόμενο επεισόδιο, αν έχω νεότερα. Ο Chris ρωτάει, ρε παιδί μου, που έχουμε άδεια νομικά να φωτογραφίζουμε. Γενικότερα, να ξέρετε ότι... Να πούμε, θα πεις αυτό που θα πεις, αλλά να πούμε ότι θα κάνουμε ένα επεισόδιο αποκλειστικά για το κομμάτι αυτό, γιατί είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Είναι και σοβαρό, γιατί μπορείς να χάσεις τον εξοπλισμό σου έτσι. Δεν φωτογραφίζουμε σε στρατόπεδα, έξω από στρατόπεδα. Και σε ακτίνα ακόμα χιλιόμετρων από στρατόπεδα απαγορεύεται να φωτογραφίζουμε. Δεν φωτογραφίζουμε στο μετρό. Δεν φωτογραφίζουμε στο μετρό και στον ηλεκτρικό. Πού δεν φωτογραφίζουμε. Λοιπόν, ένα-δύο που τα έχω έτσι πρόχειρα. Παίζουν, ναι. Δεν φωτογραφίζετε γενικότερα σε ιδιόκτητους χώρους. Για παράδειγμα, το μολ. Δεν είναι. Ναι. Πάμε βέβαια σε ελεύθερο. Νομίζουμε ότι είναι μια πλατεία που να πιούμε καφέ. Αλλά με το που πάω να βγάλει τη μηχανή, γιατί μου έχει συμβεί 4-5 φορές, έρχεται ένα τύπο ο οποίο είναι εντυμένο αστυνομικό. Αλλά είναι σιγουριτάς, δηλαδή δεν είναι τίποτα ουσιαστικά. Απλά είναι ένα υπεύθυνο ασφάλεια εκεί πέρα. Και σου λέει, φίλε, απαγορεύεται. Και μετά λες εσύ, κάνω μόκο γιατί είναι. Ξέρω εγώ. Ιδιωτικό χώρο. Μα είχε συμβεί επίση και το παράδοξο. Στο πρώτο σεμινάριο που κάναμε το Long Exposure, θυμάσαι με αναγκαστικά, είχαμε πάει το βράδυ να κάνουμε μία έτσι. Να δούμε το. Δοκιμαστικό. Και πήγαμε σε ένα χώρο που είχε μόνο κουράδες, ας πούμε, και σκουπίδια. Και σκάει με το σιγουριτές από το πουθενά, σαν το ράμπο, ας πούμε, και μας λέει, παιδιά, Ολυμπιακά ακίνητα. Να, μας λέει μετά. Από το ποταμάκι και από εδώ Ολυμπιακά ακίνητα. Από το ποταμάκι και εκεί μπορείτε. Ναι. Έξι. Και ξαφνικά έχουμε έρθει στο Χάρι το Μαύρο, ας πούμε, που το βράδυ, για όσοι είχαν έρθει εκείνη τη βραδιά, 150 άτομα περίπου, είχαν δει φυσικά τις ορδές από αγροτικά και από Ρωμά που είχαν βέβαια στην περιοχή και φοβόμασταν να ακολουθούμε. Και νομίζω μετά από κάποιες μέρες κλέψαν και ένα παιδί που μάλλον μας είδε και ζήλεψε πήγε και φωτογράφησε. Πήγε την επόμενη μέρα, αλλά και δεν πας μόνος σου, φίλε μου, ποτέ δεν πάει κανένας μόνος εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να σου πούμε ότι είναι παράδοξο. Δηλαδή είναι παρατημένοι χώροι και ουσιαστικά σου λένε, α, απαγορεύεται, φίλε. Είναι τρελό, τελείως. Οπότε θα κάνουμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα αναλύουμε ακριβώς τι πρέπει να προσέξετε. Και τι όχι για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Παγκόντι, ψάξε να βρεις την επόμενη μέχρι να πω εγώ αυτή που θέλω. Κοιτάω, αυτό κοιτάω. Ο Μάνος ρωτάει αν το ταπάνελ υπάρχει σε βίντεο. Ρε Μάνο. Δεν μας παρακολουθεί πολύ ο Μάνος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχεις γυρίσει, Παγκόντι, τώρα το Chrome, Έχουμε γυρίσει σε Chrome τώρα, βλέπεις Chrome. Ναι, γύρισε, ναι. dapanel.eu, έτσι, επιλέγεις από εδώ μέσα, στη συνέχεια, Greek version, γιατί φυσικά έχουμε κάνει και διεθνή καριέρα, τρομάρα μας. Και εδώ μέσα φυσικά θα βρεις τα πάντα, όλες τις πληροφορίες και βεβαίως βίντεο, σχετικά βίντεο, μέσα εδώ. Θα βρεις τα πάντα, έτσι. Οπότε, βεβαίως μπορεί να μας γράψεις ένα μήνυμα, αν θες κάτι. Σούπερ. Γυρίζεις λοιπόν για πάλι πίσω. Λοιπόν. Ωραία. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Μάλλον Πέτρος Δίνος λέγεται εδώ ο φίλος μας. Έχω μια απορία, λέει. Ο φακός της DSLR μου που κουμπώνει. Εδώ. Αλήθεια. Να το δες. Πού κουμπώνει. Μπροστά έχει ένα καπάκι και πίσω την οθόνη. Πού κουμπώνει. Κουμπώνει. Άμα ανοίξει το viewfinder. Πάτησε λίγο το answer live για να δω ποια ερώτηση είναι.
Ναι. Όχι Dan όμως. Όχι, δεν πάτησα Dan. Ωραία. Και πίσω... δώσε την απάντηση, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάνε εξήγηση τάπερ, περίμενε. Λοιπόν, η μηχανή μας είναι εδώ. Εντάξει, η μηχανή μας είναι εδώ. Έχω την όχι, εγώ τη μηχανή εδώ. Αυτό είναι το καπάκι που λέει ο φίλος. Μπορεί να είναι κάτι απλό για κάποιους, δεν παιδί μου, να το ξαναλένε τι μας λένε τώρα αυτοί. Αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν. Εγώ έχω ακούσει ότι, περιστατικά στο αεροδρόμιο που του λέει το άλλο, ξεκούμπω στο φακό να δω μέσα ο αστυνομικός και λέει, αν το ξεκουμπώσω, με το κουμπώσω σήμερα, εγώ δεν ξέρω. Οπότε πάμε. Ανοίγουμε το καπάκι μας, το προστατευτικό. Ο φακός μας είναι αυτός, έχει το καπάκι. Ανοίγουμε το καπάκι. Υπάρχουν δύο τελείες. Μία στο σώμα λευκή και μία στο φακό λευκή. Οκ. Okay. Και μία στο φακό λευκή. Προσαρμόζουμε τις τελείες μαζί. Παπ, κολλήσαν. Καπ, κούμπωσε. Με το ακούσουμε το κλακ, έχει κουμπώσει ο φακός μας. Οπότε η ερώτηση απαντήθηκε. Ωραία, πάτησε λοιπόν, Dan. Για να κλείσουμε. Ο φίλος Χάι Κώστας γράφει ότι από Τσεχία, έλα ρε φίλε, κοντά είμαστε. Είμαστε περίπου 200 χιλιόμετρα από εδώ. Αγόρασα πριν λίγο καιρό την bridge της Panasonic, την FZ72, τέλος πάντων, και με ρωτάει ήταν καλή επιλογή. Τι πρέπει να προσέξεις, ξέρω την Αγία Τριάδα. Την Αγία Τριάδα πρέπει να προσέξεις μόνο. Αν η μηχανή αυτή έχει manual ρυθμίσεις που προφανώς έχει για να μπορεί να κάνεις αυτά, τότε δεν έχεις αποβάσει τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν καλή ή κακή μηχανή, απλά υπάρχει μηχανή η οποία σε περιορίζει με αυτόματες ρυθμίσεις ή σου επιτρέπει μέσω manual να τις βγάλεις τα άντερα έξω. Οπότε είσαι μια χαρά για αρχή, μην ανησυχείς. Και εμείς είχαμε Panasonic, δουλέψαμε μια χαρά, μικρή βιβλία τότε. Οπότε δούλευε πολύ ωραία και νομίζω ότι θα είσαι μια χαρά και με αυτή μέχρι να πας. Καλά, φίλε. Η Σοφία, σε λεπτό γιατί έφυγε τελείως. Η Σοφία ρωτάει για τρίποδο με καρμπών. Ναι, πρόβλημα δηλαδή. Ναι, καρμπών και καρμπών λέγεται. Αυτό σου λέω, γράφει από κάτω. Ναι, στην ουσία το καρμπών τι σου κάνει. Είναι πολύ δυνατό, πολύ στιβαρό και είναι πολύ ελαφρύ. Οπότε έχεις ένα τρίποδο πολύ ελαφρύ και πολύ δυνατό ταυτόχρονα. Αυτό σου δίνει. Εγώ θα έπαιρνα τρίποδο μεγά. Παιδιά, προσοχή όσον αφορά με το τρίποδο. Δεν θα πούμε βέβαια τι θα πάρεις και τι όχι. Όχι, δεν θα πούμε. Το τρίποδο σου να σηκώνει τη μηχανή σου εύκολα. Δηλαδή, σίγουρα. Υπάρχουν κατηγορίες. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα τριποδάκι σκελετούλικο, μια D5, ας πούμε. Οπότε, δηλαδή... Όταν παίρνουμε ένα τρίποδο, συγγνώμη, ρωτάμε τον πολιτή μέχρι πόσα κιλά σηκώνει ο τρίποδο μου. Μπράβο. Και να μην παίρνουμε τρίποδο που είναι οριακό στη μηχανή μας. Καλύτερο να έχεις, ρε παιδί μου, να έχει η μηχανή σου 2 κιλά και αυτό να σηκώνει 5. Ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Ακριβώς. Εντάξει, Σοφία. Απλά, ναι. Αν η μηχανή σου ζυγίζει 3 κιλά, πάρε 5, σίγουρα. Ναι. Θα πρέπει να πάρεις ένα φακό που να είναι πιο βαρύς. Έτσι, προσοχή. Και αν μπορείς να βρεις ένα τρίποδο που να γίνεται και μονόποδο, ακόμα καλύτερα. Έτσι, γιατί έχεις 2-1. Βαγγελή. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Έλα, πες μου. Απάντησε στο Στέλιο που λέει για manual φακού. Εσύ που έχεις manual φακό. Κάτσε, γιατί είχα μια άλλη απάντηση να δώσω. Μισό λεπτό να κλείσω τις Σοφίας. Γιατί έχει γράψει 2 ερωτήσεις με τις έχουν πολλές. Λοιπόν, να κλείσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, μπορεί να πατήσεις πάνω αυτό το κουμπί για να δω που είναι η ερώτηση. Ναι. Εδώ. Ωραία, σούπερ. Αξίζει να χρησιμοποιώ φακούς SLR Manual Focus στην Nikon D3300 με adapter με κρύσταλλο. Α, οπότε δεν είναι Nikon ο φακός, είναι απλά άλλης εταιρείας Manual, δεν είναι πολύ παλιός γενικότερα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ βασικά έχω για μοντούρα, όπως το λέμε, δηλαδή κουμπώνει πάνω σε Nikon. Έχω τον Sammy Young, τον 85, τον 1,4 και είναι φοβερός φακός. Αν εξαιρέσεις ότι δεν μπορεί να κάνεις γρήγορα focus, έτσι, σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε, αν ο φακός αυτός, δεν ξέρω καν ποιο φακό, βασικά δεν μπορώ να σου κρίνω το φακό, άμα δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αν ο φακός αυτός πιστεύεις ότι αξίζει να επενδύσεις πάνω του, μπορεί να πάρεις έναν αντάπτορα. Απλά θα είναι manual μετά, έτσι. Θα έχεις το θέμα ότι στα γρήγορα θα είσαι λίγο πιο αργός. Αλλά μέσα αυτό δεν είναι πρόβλημα αν φωτογραφείς, για παράδειγμα, τοπία ή ξέρω εγώ, νεκρά φύση ή ξέρω εγώ, αντικείμενα. Αν φωτογραφείς όμως πορτρέτα ή ξέρω εγώ, μυστήρια, έτσι, είναι πρόβλημα.
Οπότε προσοχή λίγο με αυτό το κομμάτι. Αν αξίζει, πάρε αυτό το φακό, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερα. Εντάξει. Αν είσαι ακόμα στο να τον αγοράσει, αν σου έχει μείνει πρίκα από τον πατέρα σου ή τον παππού σου, άλλο κομμάτι αυτό, αξίζει να το δοκιμάσει. Και που ξέρει, υπάρχουν ακόμα manual φακοί που είναι φανταστικοί φακοί. Οπότε, γιατί όχι. Παγκόσμια, τι πάτησε, Dan. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Να απαντήσω λίγο τώρα εδώ στο Γιώργο Σχορδάρα, ο οποίος βέβαια ο Γιώργος μας έστειλε και τα αγγλικά, οπότε δεν το έχω ακόμα, Γιώργο. Δεν μου τα στέλνει. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Δεν μου τα στέλνει. Έχω κάνει ένα τόσο τα αγγλικά. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιώργος, και είναι ένα ερώτημα το οποίο μου το γράφουν πάρα πολύ. Ποιο πρόγραμμα αξίζει κάποιος να χρησιμοποιεί για να επεξεργάζεται φωτογραφίες, το Lightroom ή το Camera Raw? Είναι λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο έχουν πάρα πολύ και φυσικά δεν υπάρχει μια άμεση απάντηση για τους περισσότερους, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι και τα δύο προγράμματα είναι ισοδύναμα. Αλλά το Lightroom δεν έχει Photoshop. Το Camera Raw έχει Photoshop. Οπότε, αν δεν θέλουμε να δουλεύουμε δύο προγράμματα και θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα και για τις δύο δουλειές, δηλαδή την επεξεργασία των RAW αρχείων, μπαίνουμε στο Camera Raw. Θα μου πει κάποιος, ναι ρε φίλε, αλλά την οργάνωση, τη φανταστική αυτή οργάνωση και τακτοποίηση γενικότερα των αρχείων μας που έχουμε στο Lightroom, πώς θα την πετύχουμε? Με το Adobe Bridge. Οπότε, αν δεν θέλουμε το Lightroom, έχουμε Bridge, Camera Raw και Photoshop μαζί και δουλεύουμε. Και τα δύο προγράμματα όμως είναι εφάμιλα, έχουν ίδιες δυνατότητες, από εκεί και πέρα είναι το τι βολεύει τον καθένα. Έτσι. Οπότε αυτό, Γιώργο, πρέπει να σε κάλυψα. Εγώ να απαντήσω σε ένα άλλο, Γιώργο, που με ρωτάει η Παναγιώτη τι οθόνες και τι πύργο χρησιμοποιεί στο Photoshop. Τα δίνω αλλού και μου τα φτιάχνουν. Έτσι, απλά και όμορφα. Ο expert λείπει, οπότε τα δίνω στον άλλο αδερφό μου που έχει επενδύσει σε πολύ καλό υπολογιστή. Οπότε τα δίνω εκεί και μου τα φτιάχνουν. Παιδιά, δεν υπάρχει χρόνο για επεξεργασία. Όλοι οι φωτογράφοι πρέπει να το σκέφτεστε αυτό. Πρέπει να φωτογραφίζουμε και όχι να είμαστε πνιγμένοι μέσα στον υπολογιστή μας και μέσα στην επεξεργασία. Συμφωνείς, Βάγκο? Βεβαίως. Πρέπει να, αν δεν έχετε χρόνο για φωτογραφία και πνίγεστε στην επεξεργασία, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί αργά ή γρήγορα θα συγχαθείτε αυτό το επάγγελμα, όσο και να το αγαπάτε, γιατί θα σας πιέζει ο χρόνος, θα σας πιέζουν οι πελάτες, δεν θα βγαίνουν οι δουλειές και θα κλαίτε. Οπότε θα λέτε μετά καλύτερα πιτσαράς παρά να γίνω ο φωτογράφος που γουστάρω. Οπότε, αν δεν προλαβαίνουμε, δίνουμε 20 ευρώ για παράδειγμα σε έναν άνθρωπο κάθε ώρα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, για να κάνει αυτή τη δουλειά, τη χαμαλωδουλειά, όπως θα τη λέγαμε εμείς για εμάς. Και εμείς είμαστε απλά άνετοι και όμορφοι και ασχολούμαστε με τη φωτογραφία και μόνο γιατί αυτό γουστάρουμε, παιδιά, έτσι. Ωραία. Πάτησε, Παναγιώτη, η answer. Ναι, πάτησα, ναι. Και Dan, μετά, εντάξει. Και Dan και Dun. Βλέπω, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και ο χρόνος ανέβει σιγά-σιγά, οπότε χαιρόμαστε για αυτό. Βλέπουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και αυτό μας δίνει ρύθμιση και για τη συνέχεια να έχουμε ερωτήσεις και απαντάμε. Οπότε. Αγγέλια, απάντησε και αυτό. Κάτσε. Μου φύγε. Κάπου είδα, περίμενε, γνώμη. Να. Ο Χαλκιάς λέει γνώμη για τους Yogno φακούς και για τα Yogno Flash. Σε ρωτάει επειδή έχεις Yogno Flash. Πριν απαντήσω στο Γιώργο, πάτησε το κουμπί ότι θα την απαντήσουμε σε λίγο. Ναι. Θα απαντήσω στον Αποστόλη Ιωάννου, γιατί στο Γιώργο έχουμε απαντήσει πάρα πολλές και δεν είναι δίκαιο. Ο Αποστόλης ρωτάει ότι αν η παραμόρφωση, διόρθωση παραμόρφωση φακού στο Lightroom βελτιώνει τα πράγματα ή διορθώνει πλήρως την εικόνα. Βασικά, ανάλογα με το φακό και το προφίλ που έχει γενικότερα προαποθηκευμένο το Lightroom ή το Camera Raw. Έτσι. Σε πολλούς φακούς κάνει φανταστικά πράγματα. Σε άλλους φακούς κάνει χαζά πράγματα. Για παράδειγμα, τον Fisheye φακό μου, ο οποίος κάνει, ξέρετε, τι παραμόρφωση κάνει ένας Fisheye, ουσιαστικά την κάνει τελώς τρελή την εικόνα μου, είναι σε θέση να τη φέρει πολύ σωστά. Εντάξει, όχι τέλεια, αλλά τρελά σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν βάλω την παραμόρφωση για τον 70-200 της Tamron που έχουμε, δεν μου κάνει καλή, τουλάχιστον για μένα, για τα δικά μου μάτια, δεν μου κάνει καλή παραμόρφωση, μάλλον διόρθωση. Γιατί σου κάνει παραμόρφωση 70-200. Δεν μου κάνει, αλλά είχα δοκιμάσει μια φορά να το πειράξω αυτό και μου το φούσκωσε λίγο. Νομίζω μου το κάνει και με 70. Αλλά όπως και αν έχει λοιπόν, είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να τη βρεις πειράζοντας πράγματα. Έτσι, οπότε δοκίμασε και το βλέπεις. Κάνει πάντως πολλές φορές καλή δουλειά. Μπορεί να μην ταιριάζει η σειρά Tamron στο Lightroom. Δεν ξέρω. Λέβαια. Όχι, για το 15-30 κάνει πολύ καλή δουλειά πάντως. Έχει να κάνει τώρα απλά με το προφίλ. Τέλος πάντων. Όσον αφορά με τους Yognu φακούς, δεν έχω ιδέα τι κάνουν, αλλά αν είναι τόσο καλοί και τόσο αποδοτικοί για τα λεφτά τους, τότε είναι γαμό τις επιλογές. Έτσι. Σίγουρα. Τα flash βεβαίως είναι φανταστικά. Τα έχω εδώ πέρα. Έχω τρία. Έχω τρία από εδώ LED Yognu. Οπότε είμαι πιστός ακόλουθος της Yognu.
Και γουστάρω. Αλλά δεν ξέρω και αν θα ακούσω ακόμα τουλάχιστον. Αν μας στείλουν κάποιο. Δεν ξέρω. Ναι. Έχουμε ακούσει ότι είναι ξηράφια, ότι είναι πολύ φθηνή και είναι τρελές απομιμήσεις. Τις κάνω να δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω να σας πω κάτι. Για τα φλάς, και εγώ φλάς έχω Yongnuo. Έχω ένα Nikon και τρία Yongnuo. Ωραία. Αλλά πιο πολύ χρησιμοποιείται Yongnuo. Πάτα πάνω από τη μία στην ερώτηση του Γιώργου Ντάν και βρες την επόμενη. Έχω βρει μια άλλη ακόμη. Ο φίλος Anonymous Viewer, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου γράφει και κεφαλαία, μάλλον για να τα δω πιο εύκολα. Μην το ξανακάνει αυτό το φίλο, γιατί δεν θα απαντάμε συνήθως στα κεφαλαία. Και ιδίτα σαν Anonymous Viewer, γράψε ένα όνομα. Ρε φίλε, γράψε Θεμιστοκλής, γράψε Παυσανίας, γράψε κάτι, ξέρω εγώ. Τι Anonymous Viewer, τέλος πάντων, όπως και αν έχει. Ρωτάει λοιπόν, όχι Nikon, Anonymous Viewer. Όχι, λέω, γράψε Νικονάκιας. Γράψε Νικονάκιας, γράψε We Love Teach Me, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ή Photo GFX γουστάρω. Όπως και αν έχει λοιπόν. Ο φίλος μου γράφει ότι κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες νύχτας με φεγγάρι, στις οποίες φαίνεται και το φεγγάρι και η πόλη. Λοιπόν, αυτό συνήθως θα είναι μια σύνθεση ή ένα HDR, αλλά όταν το φεγγάρι είναι χαμηλά, δηλαδή δεν έχει πάρα ακόμα πολύ δυνατή ένταση και ουσιαστικά είναι πίσω από κάποια σύννεφα ή στην πόλη ψηλά, ουσιαστικά μπορεί να φωτογραφηθεί ενδεχομένως και με μία λήψη. Οπότε είτε το ένα είτε το άλλο παίζει. Εντάξει, ευχαριστούμε. Να πατήσω εγώ στο... Όπα, συγγνώμη, δηλαδή πάτησα λάθος. Δεν πειράζει. Θα απαντήσω εγώ αυτή που έχεις πατήσει και έβλεσαι την άλλη. Απάντησες σε αυτή, να απαντήσω εγώ στην από πάνω που θέλω. Ναι, απάντησες πρώτης. Γράψε. Μάλλον πες. Λοιπόν, φίλε μου, Αρταξία. Αρταξία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έχει γράψει ο φίλος μας εδώ. Μπορώ να φωτογραφίσω κόσμο στον δρόμο, π.χ. και μετά να βάλω τις φωτογραφίες σε δημόσια έκθεση ή τίθεται θέμα δικαίωμα. Βέβαια, τίθεται θέμα. Το θέμα, τραβάς κάποιον χωρίς να το ρωτήσεις, χωρίς να πάρεις την άδειά του και να το βάλεις κάπου δημόσια, αυτός μπορεί να μην θέλει. Έτσι είχε μπλέξει η Google πρόσφατα με το δορυφορικό του σύστημα, το οποίο έκανες τόσο zoom και το βλέπεις 3D κανονικά, φάνηκε ένα σπίτι και φάνηκε το πρόσωπο της κυρίας, αν δεν κάνω λάθος, και ζήτησε αποζημίωση 20.000 δολάρια. Επειδή δεν είχαν πάρει την άδεια για να φαίνεται το πρόσωπό της. Οπότε, παιδιά, να τα προσέχετε λίγο αυτά. Παίζουν, δηλαδή, χρειάζεσαι άδεια σε ό,τι κάνεις. Και ένα μοντέλο, άμα έχεις, καλό είναι να έχεις ένα χαρτί και να έχεις υπογράψει για το τι θα κάνεις. Να σου πω. Πώς θα το διαχειριστείς. Αυτός ο μάγκας τώρα, ο Αρτάξια, που το απαντάς, έχει γράψει στο chat ότι. Μάλλον διαλέγουν τις ερωτήσεις, λέει. Εγώ έκανα τρεις και δεν απαντήθηκα. Ναι, να είμαστε λίγο σοβαροί, Να είμαστε λίγο σοβαροί. Εντάξει. Δεν πειράζει. Αν νιώθετε έτσι, ξέρετε που είναι η πόρτα και ξέρετε και εμείς πώς είμαστε. Ναι, παιδιά. Όποιος δεν θέλει. Εμείς χάρουμε χρόνο από τη καθημερινότητά μας και είμαστε εδώ μαζί. Εντάξει, ας μην μας ανεβιποιήσει. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, ένας φίλος, ο φίλος που έχει πατήσει βασικά τον Dan, ο user πάλι ανώνυμος δηλαδή, ναι. Μάλλον την απάντηση, ναι. Γράφει λοιπόν ότι η Nikon D3300 που αγόρασε έγραφε στο shutter count, δηλαδή στο κλίστρο, 100 και φωτογραφίσεων έχει τραβήξει γύρω στις 30. Μπορεί να είναι βασικά φυσιολογικό να σημαίνει κάτι τέτοιο, αν είναι δηλαδή 100 ας πούμε, δεν είναι 10.000, να έχει γίνει μια τέτοια δοκιμή ενδεχομένως, είτε από το μαγαζί, είτε από την κατασκευή. Γενικότερα δεν έχω βάλει βασικά ποτέ καμία καινούργια μηχανή μου με shutter count στην αρχή, γιατί ποτέ δεν το θεώρησα ουσιαστικά αναγκαίο. Αλλά ενδεχομένως να το έχουμε δοκιμάσει πριν την κουμπώσουν τη μηχανή για να δουν ότι δουλεύει σωστά. Βέβαια το 100 ενδεχομένως μπορεί να σε φοβήσει ότι μπορεί να την πούλησε κάπου και να τη φέραν πίσω. Και πάλι όμως 100 είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν ξέρω. Μπορεί να ρωτήσεις από εκεί που την αγόρασες. Θα τα πάλι ντάνε σε αυτό. Συγγνώμη, έχω φύγει. Δεν πειράζει. Ωραία. Μας αποσυντώνησε λίγο ο φίλος με αυτό που είπε. Ναι, βέβαια. Ξενέρωσα λίγο. Ναι, ξενέρωσα. Λοιπόν, πειράζει. Απαντάμε εδώ τώρα. PC, με 1855 μπορώ να εμφανίσω φωτογραφία των Γαλαξία. Νομίζω ότι μπορείς. 1855. Ναι, μπορείς, αλλά θα έχεις πολύ... Μπορεί. Θα έχεις και... Δεν θα είναι τόσο καλή ανάλυση. Αλλά μπορείς, σίγουρα μπορείς. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλή ανάλυση κακή. Απλά το θέμα αυτό είναι το αν θες να είναι όσο πιο ευρυγόνιο μπορείς για να πιάσει πολλά πράγματα μέσα. Περίπου στο F8, ας πούμε, τα πράγματα είναι όλα πολύ, πολύ υψηλής ευκρίνειας. Δεν έχεις κανένα θέμα, δηλαδή, ακόμα και με το 1855. Έτσι, εγώ τι πιστεύω. Λοιπόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει
Ένα φίλο ρωτάει, ανώνυμο πάλι viewer. Η φωτογραφία για πορτρέτα είναι καλύτερα με flash ή LED, ανάλογα με το στυλ που φωτογραφίζει. Και οι δύο λήψει δίνουν διαφορετικό ύφο. Πιο εύκολο ενδεχομένω να είναι το LED για αρχή. Και βέβαια με τι LED φωτογραφίζει. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Με τι LED φωτογραφίζει. Γιατί άλλο αποτέλεσμα σου βγάζει το LED, άλλο το flash. Και τα δύο, βέβαια, άμα μπορεί να χειριστεί και τα δύο και τι δύο πηγέ φωτισμού. Είσαι ένας ολοκληρωμένος φωτογράφος και βγάζεις μαγικές εικόνες. Είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία. Έχεις κάποια άλλη έτοιμη? Λοιπόν, ένας φίλος. Ευαγγέλη, πήγαινε στο HP, εσύ που έχεις δουλέψει. Εκεί πάνω είμαι κι εγώ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εκεί που έχεις δουλέψει. Βρες μία άλλη. Βρες μία άλλη. Βασικά, θα απαντήσω και του Dubbing Boss που είναι από κάτω ακριβώς, γιατί είναι πολύ απλή. Λοιπόν, στο φίλο τον HP, ο οποίος ρωτάει για τους πίσω φακούς, σε τι θα βοηθήσει, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς φυσάει φακό, φίλε, αυτό το σου πω μόνο. Είναι ένας φακός ο οποίος δεν είναι φυσικά για να φωτογραφίζουμε πορτρέτα κτλ. Πόσο μάλλον ξέρω κάτι άλλο, φαγητό ας πούμε. Αλλά είναι φανταστικός φακός για ευρυγόνιες καταστάσεις και κυρίως τρελές καταστάσεις. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει ανάγκη να φυσάει φακό μέχρι να τον αγοράσει. Μόνο καταλαβαίνει τη δύναμη που έχει. Εγώ όταν πάω να φανταστείτε στην Αυστρία, το πρώτο πράγμα που ζητάω το Βαγγέλη το φυσάει. Το φακό φυσάει. Γιατί βγάζεις απίστευτο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ένας τέτοιος φακός σου βγάζει τέτοιο αποτέλεσμα. Είναι απίστευτο. Και για να... παραμορφωμένο. Και για να φέρουμε τώρα επί του πρακτικού, ας πούμε, που είναι χρήσιμος αυτός ο φακός, είναι φυσικά χρήσιμος για 360. Για πανοράματα λοιπόν 360. Είναι ο καλύτερος φακός. Ναι. Θα κάνω και ένα βίντεο κάποια στιγμή, όπου θα δείχνω πώς γίνεται αυτό. Αλλά για το 360 είναι μπόμπα. Εντάξει. Οπότε πανίτη πάντα. Τον HP για να γράψω στο βίντεο από κάτω. Ελπίζω να έχει βρει και μια ακόμη, γιατί σε λίγο τελειώνουμε. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν ρωτάει, λίγο άσχετο λέει, αλλά στη σειρά κριτική φωτογραφία, οι φωτογραφίες μπορούν να έχουν περάσει από εξεργασία στο Photoshop Lightroom. Έχουμε πει, αν το έχει παρακολουθήσει, σίγουρα θα το έχει διαβάσει, γιατί θα το έχει ακούσει από τα χιλάκια μας. Να λέμε ότι μπορεί να έχει υποστεί επεξεργασία τονική ή χρωματική. Μέχρι εκεί. Όχι δηλαδή σε τρελό βαθμό. Ίσα-ίσα για να τη φέρουμε ακριβώς εκεί που την έχουμε φανταστεί. Γιατί το ρο συνήθως είναι λίγο άχρωμο, λίγο ασυμπίεστο, λίγο ξέρετε. Οπότε ένα τσίπ του δίνουμε, όχι τρελά πράγματα. Ωραία. Βαγγέλη, να απαντήσω και στον φίλο το G3 που είναι πιο γρήγορη ερώτηση. Ποιος φακός είναι ιδανικός για παλιά κτίρια που έχουν περιορισμένο φως? Φακός με ανοιχτά διαφράγματα. 1-8, 2-8, 1-4. Αυτή είναι η ιδανική φακή για τέτοια πράγματα. Και να είναι και λίγο ευρυγόνιος για να σου δίνει και λίγο χώρο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Προλαβαίνουμε. Ναι, έχουμε ακόμα. Εδώ. Έχουμε 2 λεπτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Γιάννης Βλάσης ρωτάει για το οποίο μέσα σε δάσος ή ανάμεσα σε κτίρια, για το Γαλαξία, να επιλέξω φύσα ή ευρυγόνιο. Καλύτερα ευρυγόνιο. Αν μπορείς δηλαδή να επιλέξεις ανάμεσα από τους δύο. Ωραία. Πάμε πάλι στο φίλο τον Αρταξία. Καλησπέρα. Έχω αγοράσει μια DSLR που φοράει 1855. Σκέφτομαι να αγοράσω και ένα μακρινό φακό. Είχα στο νόμο το 55-200, αλλά είδα τις προάλλες το review σου για το 7400. Αναρωτιέμαι πού χάνω και πού κερδίζω. Και πού είναι το κενό μεταξύ 55 και 70. Ευχαριστώ. Για μένα, χωρίς να σου εξηγήσω πολλά, ο 7300 είναι κλάσης ανώτερος από το 55-200 από τη Νίκο. Σίγουρα έχεις μεγαλύτερο zoom και έχεις πιο πολλά να κερδίσεις από το να χάσεις. Αυτό. Λοιπόν, να απαντήσω και στην τελευταία ερώτηση για σήμερα, γιατί θα τις κρατήσουμε πρίκα για την επόμενη φορά. Λοιπόν, ο Γιώργος ρώτησε, μάλλον γράφει, είχα τραβήξει κάποιες φωτογραφίες και έστειλα στον πάνω και μου είπε ότι είναι λάθος φωτισμός. Λάθος τραβηγμένες. Αν κάνουμε σωστή φωτομέτρηση, έτσι όπως μας έμαθε ο Βαγγέλης, εγώ δηλαδή, θα είναι σωστή φωτογραφία απόψη φωτισμού. Ενδεχομένως ναι, αλλά έχει να κάνει βέβαια με τι μετρητή βλέπεις. Έχουμε λοιπόν, έχουμε πει το center point, τον spot και φυσικά το matrix. Ενδεχομένως... Τη φωτογραφία μου έστειλε, και τη φωτογραφία μου έστειλε. Βεβαίως, τη φωτογραφία που έστειλε, αλλά θεωρητικά η φωτομέτρηση βγαίνει όπως το έχουμε πει, μέσα λοιπόν από το φωτόμετρο που έχει η μηχανή μας, από το κεντρικό σημείο που ουσιαστικά εστιάζει. Οπότε πιστεύω ότι ναι, μπορείς να φέρεις μέσα από εκεί μια τέτοιου είδους, θα λέγαμε, ισορροπία. Θεωρητικά πάντα. Οπότε νομίζω για σήμερα θυστικώς τελειώσαμε. Οπότε θα γυρίσω λίγο στις οθόνες μας για να κάνουμε την πούμε στα παιδιά που δεν απαντήσαμε. Ότι στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη Τετάρτη, οι πρώτες ερωτήσεις που θα απαντηθούν είναι των παιδιών.
Και μετά θα μπουν οι καινούργιες. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, όλες οι ερωτήσεις θα απαντηθούν. Μην ακούσω ξανά τον Αντάλου και οι πόνοι, γιατί ξέρετε πολύ καλά πώς δουλεύουμε και τι ακριβώς είμαστε για εσάς. Οπότε βεβαίως σας συγχωρούμε. Απλά να καταλαβαίνετε λίγο τι γίνεται. Θα απαντήσουμε λοιπόν τις επόμενες ερωτήσεις πολύ πολύ σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα φυσικά πάλι εδώ για μια υπέροχη και ένα δεύτερο επεισόδιο υπέροχο πάλι Photo Bros Live, όπου θα κάνουμε και πάλι αστεία μας στην αρχή και μετά θα απαντήσουμε σε πολύ δικές σας ερωτήσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε, να διασκεδάσουμε και εν τέλει να μάθουμε μέσα από το πάθος μας, τη φωτογραφία. Οπότε, βεβαίως, αν βλέπετε το βίντεο στο YouTube, κάντε like γρήγορα για να μην μας χάσετε, γιατί θα έρχονται πολλά επεισόδια. Ραντεβού πάλι σίγουρα την επόμενη εβδομάδα εδώ, 7 η ώρα. Και βεβαίως. Να πω κι εγώ κάτι, έχεις πάρει φορά πάλι και δεν λες. Πέρα μια φορά, δεν ξέρω τι γίνεται. Μα, ναι, πες εσύ. Γίνεται χαμός, σ' ακούω και από μέσα με έτσι. Σιγά. Τρελαίνομαι έτσι. Όταν σ' ακούω έτσι, τρελαίνομαι λίγο, να σου πω την αλήθεια. Για, είμαι κι εγώ εδώ. Πείτε κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι εμείς. Έλα, πες το. Πες το, πες το για να βρούμε αυτό που θα κλείσω. Τα λέμε σύντομα πάλι εμείς. Σύντομα. Γεια χαρά, παιδιά. Κλείς την κάμερα, ρε. Ναι, λίγο με την...